Στο σχεδιασμό αυτό υπάρχει συνεισφορά λοιπόν και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον οποίο και έχουμε στην άκρη σύνδεσή μας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να ρωτήσω έτσι για αυτήν την εκκίνηση του σχέδιου τοπικής υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, πώς θα διαρθρωθεί, αν είναι ένα απλό σχέδιο ή θα μπουν ξανά οι επιχειρήσεις σε μια διεκκινησίδα γραφειοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο? Καταλαβαίνω και πολύ σωστό το ερώτημά σας. Η επιχειρηματικότητα τον τελευταίο καιρό έχει περάσει πάρα πολλά. Και σε αυτή τη διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει με την επέλευση του κορονοϊού, της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, νομίζω πως δεν αντέχει να περάσει πολύ περισσότερα. Ήδη, δυστυχώς, στην περιφέρεια της Ελλάδας ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε τα μηνύματα των αποτελεσμάτων του κορονοϊού στην αγορά και στην οικονομία. Ξέρετε, θυμάστε ότι ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, με την κατάργηση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, καταλάβαμε από νωρίς ότι δεν είναι μόνο και φυσικά είναι και το σημαντικότερο η υγεία η οποία κινδυνεύει των πολιτών από την επέλευση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά είναι και η οικονομία. Αυτό το είδαμε όλοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε. Ήδη από 22 Μαΐου, ξεκινώντας βέβαια τις επαφές μας από αρχές Μαρτίου, 20-22 Μαΐου περίπου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ανακοινώσαμε το σχέδιό μας, αυτό το οποίο ήρθε σαν αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης που κάναμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς. Με τα επιμελητήρια, τα επιχειρηματικά, με τα επαγγελματικά επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, με το οικονομικό επιμελητήριο, ακόμα και με τους δικηγορικούς συλλόγους, γιατί πρόκειται και για πρόγραμμα το οποίο θα αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντιληφθήκαμε λοιπόν από την αρχή ότι θα πρέπει να βοηθηθεί τόσο ο επιχειρηματίας όσο και ο ελεύθερος επαγγελματίας που είδε πραγματικά το περασμένο χρονικό διάστημα το εισόδημά του να συρρυκνώνεται λόγω των αποτελεσμάτων της επέλευσης της πανδημίας του κορονοϊού. Για τον λόγο αυτό, ήδη η διαχειριστική μας αρχή έχει επεξεργαστεί και έχει αποστείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης προσέγγιση το σχέδιο αυτό που έχει να κάνει με την στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών για το εισόδημα το οποίο χάσανε λόγω ακριβώς αυτής της πανδημίας. Το σχέδιο αυτό αφορά ουσιαστικά σε χορήγηση ενός κεφαλαίου κίνησης, το οποίο θα αφορά σε κεφάλαιο κίνησης από 5 έως 50.000 ευρώ. Και θα διαμορφώνεται με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές, με το ότι θα πρέπει να έχουν καταγράψει αποδεδειγμένα χάσιμο στον τζίρο τους σε σύγκριση με το 2019. Και οι κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα είναι το χοντρικό και το λιανικό εμπόριο, είναι οι υπηρεσίες μαζί σε μία κατηγορία. Ναι. Και αυτή είναι μια έτσι καινοτομία του προγράμματος. Σε άλλη κατηγορία είναι η μεταποίηση και σε άλλη κατηγορία είναι ο τουρισμός και η εστίαση. Έτσι ξεχωρίζεται με κάποιο τρόπο. Καλύπτεται όλο το πλαίσιο του πλέγματος της οικονομικής δραστηριότητας, εγώ θα πω, που έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη και σημαντική ζημιά και είναι καταγεγραμμένη σε αυτήν την περίοδο του καλοκαιριού. Είναι δεδομένο αυτό και την προηγούμενη περίοδο, αλλά και σε αυτή την περίοδο του καλοκαιριού. Και καταλαβαίνω και κατανοώ ότι μιλάμε για μια έμπρακτη χρηματοδοτική υποστήριξη και όχι για κάτι άλλο εξυγχρονισμού ή οτιδήποτε, με τη λογική ότι αυτή θα είναι και η σημαντική και ανάσα στις επιχειρήσεις. Επιλέξαμε να κινηθούμε με μεικτό τρόπο, να το παρουσιάσω έτσι. Είναι αυτό το χρηματικό ποσό το οποίο θα πάει ως έμπρακτη οικονομική ενίσχυση, όπως το είπατε, προς αυτές τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Ταυτόχρονα έχουν ήδη εξαγγελθεί 3 συγκεκριμένα προγράμματα ύψους περίπου άλλων 30 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν στους εξυγχρονισμούς μεταποιητικών επιχειρήσεων, εμπορικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων, ακριβώς προσπαθώντας να καλύψουμε πολλές ανάγκες, όχι μόνο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και ανάγκη εξυγχρονισμού, και θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά αναβιβάζουν την προσφορά ουσιαστικά και την ενίσχυση σε κεφάλαιο μέσα στην αγορά και στις επιχειρήσεις, που ανέρχεται περίπου στα 120 εκατομμύρια, αν συμπεριλάβει κανείς και το ποσό το οποίο χωρήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλο. Και το ενδιαφέρον και των ανθρώπων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και στέκομαι εκεί γιατί ξέρετε πολύ καλά και την διάρθρωση της περιφέρειάς σας για τις μικρές και πολύ μεσαίες επιχειρήσεις, ο λόγος που έχουν τόσο υποστεί και τόσο γνωρίσει αυτό το πλήγμα της κρίσης, είτε της δεκαετούς οικονομικής, είτε της φάσης στην οποία βρισκόμαστε. Και φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση η περιφέρεια θα είναι δίπλα.
Αυτή είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Το πιστεύουμε ακράδαντα. Η μικρομεσαία, η μικρή επιχείρηση είναι αυτή η οποία είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Το γνωρίζουμε και ακριβώς εκεί στοχεύουμε. Να πούμε ότι υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που είπατε και οι υπόλοιπες προσκλήσεις που ήδη τρέχουν και ότι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες μπορούν να απευθύνονται σε όλους τους αρμόδιους φορείς της περιφέρειας, τους οργανισμούς της περιφέρειας, προκειμένου να ενημερώνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εσείς αισιοδοξείτε ότι μπορεί να πάνε τα πράγματα καλύτερα? Το λέω αυτό γιατί η ένεση από την αυτοδιοίκηση σίγουρα έχει φανεί και στο παρελθόν και φαίνεται για μία ακόμη φορά. Περιμένουμε έμπρακτα να ακούσουμε και τα μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων και από τον Πρωθυπουργό κατά την παρουσία του έτσι και την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν έτσι, θα έλεγε κανείς, αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια. Όχι ότι είμαστε θεροβάμενος και πετάμε στα σύννεφα, ότι είμαστε σε μια άλλη κατάσταση πλέον. Ο κορονοϊός είναι εδώ και έχει αφήσει, νομίζω, σημαντικές συνέπειες ήδη. Πολύ σωστά το βάζετε. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία βιώνουμε και η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχει τελειώσει. Και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα συνεχίσει. Ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματικά με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος στους άνθρωπους της αυτοδιοίκησης που μπορούμε ως αυτοδιοίκηση να συνδράμουμε έστω με αυτόν τον τρόπο στην ανακούφιση των συμπολιτών μας και των συνανθρώπων μας που πραγματικά κάθε μέρα προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Όμως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτό να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα όσα η κυβέρνηση θα έχει ήδη ή και θα λάβει στο αμέσως εγγύς μέλλον ως μέτρα για την ανακούφιση τόσο των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών εν γέννη. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι, γιατί ξέρετε το χρήμα που κινείται δεν κινείται μόνο από τις επιχειρήσεις. Κινείται και από τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς και όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν την αγορά να φέρνει το 20 ευρώ γύρω που λέμε τόσο απλά. Και αυτό είναι το οποίο παράγει την όποια υπεραξία στην αγορά μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μέτρα τα οποία η αυτοδιοίκηση παίρνει και στηρίζει έμπρακτα τον πολίτη, δικαιώνοντας την ύπαρξή της, θα πρέπει να έρχονται και να κουμπώνουν και να λειτουργούν συμπληρωματικά στα όσα έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση ή θα εξαγγείλει στο εκείς μέλλον. Αυτοδιοίκηση η οποία έχει στηρίξει πολύ και το χώρο της υγείας, είτε μέσω των προγραμμάτων που ήδη τρέχουν, είτε μέσω της άμεσης υποστήριξης δομές υγείας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Το κάνω το ευαίσθητο αυτό σχόλιο υπό την έννοια ότι ήσασταν και η πρώτη περιοχή που δοκιμάστηκε και δοκίμασε και τις αντοχές της και ενδεχόμενα τις δοκιμάσει ολόκληρη επικράτεια ξανά σε αυτό το δεύτερο κύμα ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο βρισκόμαστε. Ελπίζω να μην δοκιμαστούμε. Πραγματικά από καρδιάς εκφράζω μια έτσι ευχή να μην φτάσουμε στο σημείο να δοκιμαστούμε και να μην φτάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιήσουμε τις υποδομές που και εμείς, σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στέρξαμε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να στηρίξουμε το σύστημα υγείας και να στραφούμε περισσότερο σε ανάγκες που καλύπτουν τον πυρήνα του υγειονομικού χάρτη, δηλαδή τα ίδια τα νοσοκομεία και την αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Όπερ και υγιέναντο, τουλάχιστον εκ μέρους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να το κάνουμε. Τι γίνεται με τον Πάτρα Πύργος, αν μας έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση? Βλέπουμε ότι το παρακολουθείτε στενά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν ξέρω πότε θα δούμε την ενεργοποίηση του άξονα. Αυτό που προσπαθούμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δώσουμε και να καταστήσουμε σαφές και στην κεντρική κυβέρνηση ότι το Πάτρα Πύργος, ο εθνικός μας μηνόταυρος, έτσι όπως τον έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μια εκκρεμότητα. Γιατί αυτή η εκκρεμότητα δεν είναι κάτι το οποίο μας εκθέτει πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο μας στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές και αυτό δεν είναι ανοιχτό. Ούτε από την κοινωνία, ούτε από εμάς σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό καταστήσαμε σοφές και στην τελευταία επίσκεψή μου στον Υπουργό Υποδομών, mm-hmm. όπου ετέθη το θέμα και όπου πλέον κατέστη σαφές ότι δεν μπορεί να είναι δικαιολογία ο κορονοϊός στην καθυστέρηση της απόφασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Υπουργό να επισκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αρμόδιους επιτρόπους για να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι το θέμα δεν μπορεί να περιμένει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.